Μαθηματικά εκ της Δημοτικού, κεφάλαιο 57, γωνίες, βιβλίο μαθητής. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε πάλι για γωνίες. Έχουμε ξαναμιλήσει και στην 5η Δημοτικού και θα δούμε το βιβλίο του μαθητή. Οι στόχοι του μαθήματος. Συγκρίνω γωνίες. Πώς συγκρίνουμε δύο γωνίες, θα το μάθουμε. Το έχουμε ξαναπεί, βάζουμε τη μία γωνία πάνω στην άλλη. Να συμπίπτουν οι κορυφές και η μία πλευρά και βλέπουμε μετά την άλλη πλευρά και συγκρίνουμε τις γωνίες, ποια είναι μεγαλύτερη από τις δύο. Βέβαια εδώ πρέπει να κόψουμε τις γωνίες για να μπορέσουμε να τις βάλουμε τη μία πάνω στην άλλη. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος στόχος, μετρώ τις γωνίες, θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε σωστά το μυρογνωμόνιο για να μετρήσουμε τη μία γωνία. Εδώ δεν χρειάζεται να κόψουμε τις γωνίες και να τις βάλουμε τη μία πάνω στην άλλη, μετράμε τη μία, βλέπουμε πόσες μοίρες είναι, μετράμε και την άλλη και κάνουμε τη σύγκρισή μας. Μεγάλη προσοχή στο πώς θα τοποθετήσουμε σωστά το μυρογνωμόνιο. Να ξεκινάει εδώ στο κέντρο, να πηγαίνει στην κορφή και η μία πλευρά να εφάπτεται και μετά να μετράμε σωστά από την ένδειξη που γράφει 10, 20, 30, 40, 50 και όχι από την άλλη που λέει 180, 190, 180, 170, 160 ανάποδα, γιατί έχει δύο μέτρες, μία που ξεκινάει μία από το 0 και από την άλλη πλευρά πάλι μία άλλη ένδειξη που ξεκινάει από το 0. Το έχουμε δει αυτό και στην 5η Δημοτικού. Δραστηριότητα πρώτη. Τα διπλανά σχέδια είναι για δύο ίδια σπίτια που θα χτιστούν σε διαφορετικές περιοχές. Η μόνη τους διαφορά είναι στις στέγες, μια και διέφερε το μέγιστο ύψος δόμησης που επιτρεπόταν στις δύο περιοχές. Στη μία περιοχή μπορούσες να κάνεις ψηλό το σπίτι, στην άλλη όχι και τόσο πολύ και έτσι οι στέγες είναι διαφορετικές. Ποια από τις δύο γωνίες α, β νομίζεις ότι είναι μεγαλύτερη? Βλέπουμε τις γωνίες, την α και τη β, και πρέπει να δούμε ποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη. Η α είναι αυτή εδώ και η β είναι αυτή. Τι θα κοιτάξουμε τώρα το άνοιγμα? Θα κοιτάξουμε ή το μήκος των πλευρών. Ποια νομίζεις ότι είναι μεγαλύτερη? Η α λοιπόν, γιατί το άνοιγμα είναι μεγαλύτερο. Δεν παίζουν ρόλο πόσο μεγάλες είναι οι πλευρές, αλλά πόσο μεγάλο είναι το άνοιγμα. Αποτύπωσε τις γωνίες α και β σε διαφανή χαρτιά και βάλε τη μία πάνω στην άλλη για να τις συγκρίνεις. Ποιο τμήμα των γωνιών πρέπει να συμπέσει για να κάνεις τη σύγκριση? Αν θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση, βάζοντας τη μία γωνία πάνω στην άλλη, παίρνουμε, κάνουμε μια, ξεπατικώνουμε τις δύο γωνίες και το βάζουμε, τη βάζουμε τη μία πάνω στην άλλη για να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο τη σύγκριση. Ποιο τμήμα των γωνιών πρέπει να συμπέσει? Η κορυφή και η μία πλευρά. Θα βάλουμε τη μία κορυφή πάνω στην άλλη κορυφή και τη μία πλευρά της μίας γωνίας να συμπέφτει με την άλλη πλευρά της άλλης γωνίας και μετά κοιτάμε την άλλη πλευρά, ποια είναι αυτή που είναι μεγαλύτερη. Ποια είναι η μεγαλύτερη? Η γωνία με το μεγαλύτερο άνοιγμα. Με ποιους άλλους τρόπους μπορούμε να τη συγκρίνουμε? Μπορούμε να τις μετρήσουμε με το μυρογνωμόνιο. Το μέγεθος των γωνιών, δηλαδή το άνοιγμά τους, εξαρτάται από το μήκος των πλευρών τους? Ούτε καν. Το μήκος των πλευρών δεν έχει καμιά σχέση με το μέγεθος της γωνίας. Μπορεί να έχει μια γωνία μεγάλες πλευρές, να την έχουμε ζωγραφίσει με μεγάλες πλευρές και το άνοιγμα να είναι μικρό, και κάποια άλλη να έχει, την έχουμε χαράξει με μικρές γραμμές και να έχει μεγάλο άνοιγμα και να είναι μεγαλύτερη. Ούτε καν λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που χρησιμοποιείτε και εσείς στο σχολείο. Δραστηριότητα δεύτερη. Οι ζωγράφοι και οι γλύπτες είναι καλλιτέχνες που χρειάζεται να υπολογίζουν τις γωνίες με ακρίβεια για να κατασκευάσουν αγάλματα ή ζωγραφικά αντίγραφα. Ένας καλλιτέχνης ζωγραφίζει τον πύργο της Πίζα στην Ιταλία. Είναι η γωνία που σχηματίζει ο πύργος
με το έδαφος ορθή, οξία ή αμβλία. Βλέπουμε εδώ πέρα τη γωνία, βλέπουμε και το άνοιγμά της και θέλουμε να δούμε αν είναι οξία, δηλαδή μητερή. Οξία σημαίνει μητερή, ορθή είναι κάθετη, όρθια 90 μοίρες, και αμβλία είναι αυτή η οποία είναι, δεν είναι μητερή, είναι ανοιχτή, δηλαδή μεγαλύτερη από 90 μοίρες. Ορθή 90 μοίρες, οξία μικρότερη από 90 μοίρες και αμβλία μεγαλύτερη. Τι είναι? Οξία είναι λοιπόν. Αρκεί αυτή η διαπίστωση ο ζωγράφος να φτιάξει ένα πιστό φωτογραφικό αντίγραφο του πύργου. Αρκεί να ξέρει ότι είναι οξία? Όχι, γιατί δεν θα ξέρει πόσο γέρνει ο πύργος. Θα γέρνει μεν, αλλά πόσο? Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει? Να μετρήσει τη γωνία με ακρίβεια χρησιμοποιώντας ένα μυρογνωμόνιο. Από τις παραπάνω οι παραπάνω δραστηριότητες μας βοηθούν να συμπεράνουμε ότι το μέγεθος μιας γωνίας εξαρτάται από το άνοιγμα τον πλευρό της και όχι από το μήκος τους. Επίσης μάθαμε ότι μπορούμε να συγκρίνουμε δύο γωνίες μεταξύ τους αν τοποθετήσουμε τη μία πάνω στην άλλη με την κορφή και τη μία πλευρά τους να συμπίπτουν. Εδώ βλέπουμε το παράδειγμα, η μία γωνία και η άλλη γωνία, η γωνία χ όμικρον ψ είναι μία γωνία και η άλλη είναι χ όμικρον ε, και έχουμε βάλει την κορφή και τη μία πλευρά να συμπίπτουν. Για να μετρήσουμε μια γωνία αρκεί να βάλουμε επάνω της το μυρογνωμόνιο, μονάδα μέτρησης γωνιών, που είναι η μοίρα. Μία μοίρα ίσον 60 πρώτα λεπτά, ένα πρώτο λεπτό ίσον 60 δεύτερα λεπτά. Είναι υποδιορέσεις της μοίρας. Η μία μοίρα χωρίζεται σε 60 πρώτα λεπτά, όχι λεπτά χρονικά, αλλά μοίρα, και ένα πρώτο λεπτό χωρίζεται σε 60 δεύτερα λεπτά. Μια γωνία μπορεί να είναι οξία μικρότερη από 90 μοίρες, ορθή ίση με 90 μοίρες ή αμβλία μεγαλύτερη από 90 μοίρες. Όλα αυτά τα έχουμε δει και σε μικρότερες τάξεις. Εφαρμογή 1. Συγκρίνω γωνίες. Στο διπλανό σχήμα να συγκρίνεις τις γωνίες αωμικρον β, αωμικρον γ και αωμικρον δ μεταξύ τους με την ορθή γωνία. Να γράψεις τι είδους γωνία είναι κάθε μία και να τις βάλεις με ευθύνουσα σειρά, να εξηγείς τον τρόπο που εργάστηκες. Τις συγκρίνεις μεταξύ τους και με την ορθή γωνία. Λύση απάντηση. Για να συγκρίνω τις γωνίες αωμικρον β, αωμικρον γ, αωμικρον δ μεταξύ τους δεν χρειάζεται να τις αποτυπώσω σε διαφανές χαρτί, καθώς με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένες, το βλέπουμε εδώ πέρα πως είναι σχεδιασμένες στο πρόβλημα, συμπίπτει η κορφή όμικρον με τη μία πλευρά τους και η μία πλευρά τους αωμικρον. Όλες λοιπόν έχουν την αωμικρον κοινή πλευρά. Κοινή η κορφή εδώ η όμικρον και κοινή η πλευρά όμικρον α. Είναι φανερό λοιπόν ότι είναι η αωμικρον δέλτα, αωμικρον δέλτα εδώ, αυτή εδώ δηλαδή, αυτή είναι η αωμικρον δέλτα, είναι μεγαλύτερη από την αωμικρον γάμα, η δεύτερη, που είναι και αυτή μεγαλύτερη από την αωμικρον β. Για να τη συγκρίνω με την ορθή γωνία αρκεί να βάλω το γνώμονα να συμπέσει στην κορυφή και στην κοινή πλευρά τους. Βάζουμε το γνώμονα να συμπέπτει, να συμπίπτει, εδώ τον βλέπουμε, και κοιτάμε τώρα και κάνουμε τη σύγκριση. Έτσι διαπιστώνω ότι αωμικρον β είναι οξία. Εδώ η μικρή είναι οξία. Τι είναι οξία? Είναι η γωνία που είναι μικρότερη από 90 μοίρες. Ενώ η αωμικρον γ και αωμικρον δ είναι αμβλίες.
μεγαλύτερες από 90 μοίρες. Εφαρμογή δεύτερη, μετρώ γωνίες χρησιμοποιώντας το μυρογνωμόνιο να βρεις πόσες μοίρες ακριβώς είναι η γωνία χ όμικρον ψ. Πρώτο βήμα, βάζω το σημαδάκι που έχει το μυρογνωμόνιο στο κέντρο του πάνω στην κορυφή της γωνίας. Υπάρχει ένα σημαδάκι εδώ, προσέχω ακριβώς να το βάλω στην κορυφή της γωνίας. Δεύτερο βήμα, βάζω την ένδειξη 0 στη μία πλευρά της γωνίας μέχρι να χρειαστεί, μπορεί να χρειαστεί να προεκτείνω τις πλευρές. Άμα είναι μικρή η γωνία, μπορεί να την προεκτείνεις και να τη μεγαλώσεις, και βλέπουμε εδώ πέρα ξεκινάει και φάπτεται από το η κορφή στο 0 και η πλευρά η άλλη περνάει από το 0 μοίρες. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν δύο αριθμίσεις, μην το μετρήσουμε ανάποδα και κοιτάξουμε την κλίμακα που κατεβαίνει, αλλά θα κοιτάξουμε την κλίμακα που ανεβαίνει, 0, 10, 20 κτλ. Τρίτο βήμα, διαβάζω την ένδειξη στην άλλη πλευρά της γωνίας. Προσοχή, διαβάζω την κλίμακα, αυτό που σου λέω, την προσοχή. Διαβάζω την κλίμακα στην οποία ανήκει το 0 που χρησιμοποίησα. Δεν θα μετράς ανάποδα. Θα ξεκινάς από το 0 και θα ανεβαίνεις. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει πάλι 0 που ανεβαίνει. Προσοχή λοιπόν, διαβάζω την κλίμακα στην οποία ανήκει το 0 που χρησιμοποίησα και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μετράμε τις γωνίες κάνοντας χρήση του οργάνου αυτού, το οποίο ονομάζεται μυρογνωμόνιο. Απάντηση, η γωνία χ όμικρον ψ είναι 75 μοίρες. Ερωτήσεις για αυτό έλεγχο και συζήτηση. Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις. Το άνοιγμα των πλευρών μιας γωνίας 100 μοιρών είναι μεγαλύτερο από το άνοιγμα των καθέτων πλευρών του γνώμονα. Ο γνώμονας είναι το ορθογώνιο τρίγωνο και το άνοιγμα των καθέτων πλευρών του είναι 90 μοίρες, οπότε 100 είναι μεγαλύτερο. Σωστό, το μυρογνωμόνιο είναι ένα όργανο που μετρά το μήκος των πλευρών της γωνίας. Λάθος, δεν μετράει το μήκος των πλευρών, αλλά μετράει το άνοιγμα της γωνίας.